Σε μία από τις πιο ισχυρές έδρες της Ελλάδας μετέτρεψαν χθες το βράδυ το στάδιο Ελκάζαρ οι ποδοσφαιριστές του Γιώργου Δόνη αλλά και χιλιάδες παθιασμένοι φύλαθλοι. Η δίψα τους κρατούσε 9 ολόκληρα χρόνια και είναι ίσως αυτή που κάνει όλους τους υπόλοιπους αντίπαλους της ΕΛ στο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής να υποψιάζονται ότι το πέρασμά τους από το Αλκαζάρ όχι απλώς δεν θα είναι εύκολο, αλλά η έδρα των Βυσσίνη θα θυμίζει περισσότερο το Λάκκο με τα λιοντάρια. Οι ποδοσφαιριστές της Λάρισας πάντως παρουσιάστηκαν στη σημερινή προπόνηση προσγειωμένοι. Οι τόνοι έπεσαν και πάλι, καθώς ο χρόνος τους πιέζει ασφυκτικά. Κάτω στις 9 το βράδυ, οι ποδοσφαιριστές της Λάρισας θα κληθούν να αντιμετωπίσουν εκτός έδρας τον Ακράτητο. Ένα παιχνίδι το οποίο θα σφυρίξει ο κύριος Νικολαίδης του Συνδέσμου Διαιτητών Θεσσαλονίκης με βοηθούς. Τον κύριο Νικολαίδη επίσης από τη Θεσσαλονίκη, την κυρία Κωνσταντινίδου του Συνδέσμου Πειραιά και τέταρτος διαιτητής θα είναι ο κύριος Φωτιάδης από τον Σύνδεσμο Διαιτητών Θεσσαλονίκης.